Φάνης από το CNN.gr για τον κύριο Ξανθό. Κύριε Ξανθέ, κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι είναι αναλυθής ο ισχυρισμός σχετικά με το κόστος του ιδιωτικού ΜΕΘ για τον ΕΟΠΗ. Συγκεκριμένα, λένε ότι στα 800 ευρώ ένα ΜΕΘ δεν περιλαμβανόταν το μισθολογικό κόστος, το οποίο οι ασθενείς κατέβαλαν έξτρα. Υποστηρίζουν επίσης ότι οι ιδιωτικές κλινικές δεν είχαν δεχτεί αυτή την κοστολόγηση και δεν είχαν υπογράψει τις σχετικές συντάξεις. Πώς απαντάτε? Δεν ισχύουν αυτά. Το έχουμε πει από την αρχή. Υπάρχει ο κανονικός παροχών του ΕΟΠΗ, ΕΚΤΗ, ο οποίο ισχύει από το 2018. Αυτός έχει προβλέψει ένα αυξημένο νοσηλείο για τις κλίνες εντατικής θεραπείας των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει επιπλέον κόστος και βεβαίως μέσα σε αυτό το κόστος και στην αποζημίωση συμπεριλαμβάνεται το μισθοδοτικό κόστος. Αυτό ισχύει και για τα απλά κρεβάτια νοσηλείας και για τα κρεβάτια εντατικής. Με την λογική αυτή θα έπρεπε και για την απλή νοσηλεία σε ιδιωτικά θεραπευτήρια το νοσήμιο να πολλαπλασιάζεται τη 2,59. Αυτό είναι ένα εφεύρημα της κυβέρνησης για να κάνει μια χαριστικού τύπου ρύθμιση στους κλινικάρχες σε αυτή την περίοδο. Νομίζουμε ότι είναι προκλητικό, είναι προσκλητικό για την κοινωνία που απαιτεί αυτή τη φάση, σε αυτή τη φάση χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος και νομίζω ότι είναι και πίσω από το κλίμα συστράτευσης όλων των δυνάμεων και των πόρων που έχει η χώρα σε μια κοινή προσπάθεια, είτε αυτό αφορά το δημόσιο τομέα, είτε αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω ότι η γραμμή πρέπει να είναι περισσότερες δημόσιες κλίνες ΜΕΘ αυτή την περίοδο και βεβαίως ως Plan B η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του ιδιωτικού τομέα με προστασία του δημόσιου συμφέροντος.